που καλώς ήρθες, καλώς όρισες και καλή επιτυχία. Λοιπόν, από εδώ δεν σε έχω βάλει ποτέ με αυτή την πλευρά. Πώς το βλέπεις, πώς αισθάνεσαι? Σ' αρέσει, ε? Κοίταξε να δεις, πρόσεξε. Είμαι και τηλεθεάτρια. Λοιπόν, το πρωί που σας βλέπω το μεσημεράκι, είναι μόλις έχω, εκεί είναι η ώρα του δεύτερου καφέ. Και, ναι. Χαλαρώματος. Ναι. Ναι, μπράβο. Δεν μου λες, στον ποιο καφέ σταματάς? Στον τρίτο με το ζόρι. Σοβαρά μιλάς? Ναι. Γιατί? Γιατί δεν κάνει και καλό συνέχεια καφέ? Όχι, γιατί πίνεις τόσους. Όχι, γιατί άμα ξυπνάς στις 6.30. Πίνει ελληνικό, δεν την πιάνει. Όχι, πίνω και ελληνικό. Καμιά φορά το απόγευμα φτιάχνω ένα ελληνικούλι, έτσι, μικρούλι, χαριτωμένο. Μετά τους τρεις. Δηλαδή το βρέμι μην τι ξεκινάς, με εσπρέσο? Καπουτσίνο. Α, καπουτσίνο. Καπουτσίνο. Ναι. Έτσι. Και μετά είναι ο δεύτερος και εκεί σας βλέπω και μου αρέσετε πάρα πολύ εδώ πέρα. Εμείς. Ωραία. Ποιος είναι η συμπάθειά σου αυτή την παρέα? Άνοιξε μας την καρδιά σου. Ο Γρηγόρης. Εννοείται. Εννοείται. Κοίτα, θα σου πω το εξής για τον Γρηγόρη. Γρηγόρη μου, θα σου ανοίξω την καρδιά μου τώρα. Ελεύθερα, κυρία Μαντά. Οι συμβουλές σου, αυτές που δίνεις. Συμβουλές. Αυτές που δίνεις. Θα φάω πολύ ξύλο, Ελένη. Όχι, όχι, όχι. Κοίτα, μπορεί να μην κάνουν καλό σε κανέναν, ναι. Να μην χρησιμεύουν πουθενά, αλλά περνάω υπέροχα. Όπως και περισσότερο. Πολύ ωραίο. Εντάξει, δεν το λέτε καλά, γιατί εγώ τις χρησιμοποιώ. Και με έχουν βγάλει σε πολύ σωστό δρόμο. Είσαι μόνο 4 χρόνια παντρεμένος, Γρηγόρη, γι' αυτό. Μόνο 4 χρόνια αιώνας, μου φαίνεται. Ναι, αλλά εγώ είμαι 31 όμως. Σε τρώω. 31 χρόνια, παιδιά. Βρήκατε τον ήρωα γι' αυτό. Έχει το μουστάκι τσιγγέλι. Έτσι. Δεν καταλαβαίνει τίποτα. Να τα λέμε αυτά. Να τα λέμε. Άγιος άνθρωπος, Ελένη. Όντως. Λοιπόν, θα πούμε το θέμα μας, Γρηγόρη. Ναι. Να δούμε, γιατί εδώ πέρα τώρα καταλαβαίνεις ότι είναι πέραν από συμπάθεια. Συμπαθεί, συμπαθεί, αλλά άμα διαφωνεί με αυτά που λες, θα την ακούσεις. Δεν θα διαφωνήσει, γιατί έστω και ένα να μην σας έχει συμβεί, κυρία Μαντά. Θέλω να το επισημάνετε και να μου το πείτε. Θα στορκίζομαι. Εγώ πιστεύω ότι και τα 8 είναι πράγματα με τα οποία έχει τσακωθεί με αυτόν τον άγιο άνθρωπο του Σιτζέλου. Τα έχει τραβήξει πολύ. Αν καλά, σε 30 χρόνια με έναν άντρα, όσο για 2, 3, 5, 10 τσακωμούς θα τους έχεις ρίξει τα 30 χρόνια. 40, 50, 60 τον χρόνο. Ασήμαντη, και συνήθως είναι ασήμαντη. Μέχρι και πολύ σημαντικό. 40, 50, 60 τον χρόνο. Να ανάβει λίγο τα αίματα. Ενώ εμείς δεν τσακωνόμαστε ποτέ, κυρία Μαντά. Βέβαια. Είναι ανησυχητικό κι αυτό. Αυτό είναι πιο ανησυχητικό. Δεν μου λέει ο λόγος. Δεν θέλω να σε τρομάξω, ούτε εγώ τσακωνόμουν. Μπες στο θέμα. Θα ήθελα να μην τρομάξω. Καληνύχτα, καληνύχτα. Έλα, πλάκα σου κάνω, αλλά λίγο λέω. Λέγε. Εγώ πλάκα κάνω που δεν τσακώνομαι. Είναι το θέμα. Λοιπόν, πάμε. Λόγοι που τσακώνονται όλα τα ζευγάρια. Έλα. Όλα. Πρώτο. Αυτά που ακούει τίποτα, μπείστε πρόπερ. Λοιπόν, το πρώτο. Το πολύ ποτό σε μία έξοδο. Βέβαια. Δεν σας έχει μαλώσει? Εμένα με έχει μαλώσει. Να πει η κυρία Μαντά. Με έχει μαλώσει. Με έχει μαλώσει που έπινε. Μετά το ποσοστό σε έχει μαλώσει. Γιατί άμα σε έχει μαλώσει μετά το δεύτερο, οκ. Το δεύτερο μου λέει, πιες και ένα δεύτερο, μωρέ, να πάνε κάτω τα φαρμάκια. Βλέπει. Α, μπράβο. Μετά το πέμπτο, τρώπα τόπλα. Μπράβο. Έχει μαλώσει. Δικαίωση. Δεν είναι λόγος. Είναι για την υγεία σου όμως, δεν το σκέφτεσαι έτσι. Δεν κατάλαβα. Γιατί το βλέπει για την υγεία μου, για άλλους λόγους. Πώς. Καραδοκούν ασθένειες. Σωστό. Δεν κάνω οδηγείς με πιωμένος. Βεβαίως. Δεν τσακώνονται τα ζευγάρια γι' αυτό? Τσακώνονται. Η αλήθεια είναι ότι όντως ένα καυγά τον ρίχνουνε. Ναι. Για πάμε στο δεύτερο. Το δεύτερο. Οι φίλοι, παύλα, κακές συναναστροφές. Αυτό είναι πολύ επίφοβο. Μπράβο. Όχι, συγγνώμη. Ένας φίλος του συζύγου δεν έχει προξενήσει πρόβλημα, δεν έχει προκαλέσει κάποιο. Γρηγόρη μου, ξέρεις εσύ κανένα ζευγάρι που μετά από τα πρώτα χρόνια γάμου ο άντρας να κάνει παρέα με άντρες που δεν γκρίνει η γυναίκα του? Αν είναι από μένα, όχι. Φεύγει και ο άντρας μου, το ίδιο θα σου πει. Παιδιά, με ένα μαγικό τρόπο τους πριονίζεται όλους. Τους πριονίζουν. Και εμείς δεν το καταλαβαίνουμε, ναι. Φιλικό μυαλό, Γρηγόρη μου, το λέει. Δηλαδή, έχω τρελαθεί με αυτό. Το τρίτο. Η διάθεση για σεξ. Πιανού, σαραμπαγκλάνη. Οποιοδήποτε. Όποιος την έχει, καλή είναι. Ό,τι έχει κανείς. Ό,τι έχει καθένας, καλό είναι. Δηλαδή, τι εννοείς, γιατί τσακώνονται? Αν έχουν διάθεση, έχει αν πέσει, δεν έχουν έχει διάθεση, πέσει, αν διάθεση. Έχει ο ένας και δεν έχει ο άλλος. Έχω εγώ μαρελάνη και ο σύντροφος δεν έχει. Μία φορά το. Ο σύντροφος δεν έχει. Αυτό δεν μ' άρεσε. Τρίτη, τέταρτη, στην πέμπτη φορά κάπως θα αντιδράσω κι εγώ. Έχετε σκεφτεί οι άντρες ότι έχετε πάντα ένα πάρα πολύ κακό timing? Ένα μαγικό να σα ρωτήσουμε κιόλα, δεν το καταλαβαίνω. Όχι, αλλά να είσαστε λίγο πιο διακριτικοί. Δηλαδή να καταλάβετε. Διότι όταν εγώ έχω πάει στη δουλειά, έχω γυρίσει, έχω μαγειρέψει, έχω σιδερώσει, έχω χορέψει κλακέτες και εσύ το βράδυ έχεις και διάθεση. Θα τα πούμε. Τι να κάνεις στο σταυρό σου που έχει ακόμα διάθεση. Δηλαδή, εμάς, κυρία Μαντά, μια φορά το τόσο μας έρχεται. Τι να κάνουμε. Τι να κάνουμε. Λέει ο λόγος. Α, μην είναι τη μέρα τη κλακέτα. Λέει ο λόγος. Ένα παράδειγμα έδωσα. Στο πει, Κατερίνα, αυτό. Α, μην είναι τη μέρα τη κλακέτα. Βέβαια. Πάρτε τη μέρα που καθόμαστε. Ή αφήστε μας χρόνο. Πάγω στη τσιμινιέρα.
Ή αφήστε μας χρόνο να καθόμαστε, βοηθάτε λίγο παραπάνω. Να είμαστε πιο ξεκούρ. Θέλετε ζουζουνίσματα, αυτό θέλετε. Αυτό βεβαίως, πρωτίστε. Να τα κάνουμε. Λοιπόν, βάρη είναι το πράγμα. Τέταρτο, οι συγγενείς και τα καλέσματα. Εγώ ρε παιδί μου λατρεύω να πάω στην πεθερά μου. Αλλά λέμε τώρα κάποιος μπορεί να μην θέλει. Κάποιος μπορεί αυτά να τα σχένεται. Εσύ τα σχένεσαι. Ο Γρηγόρης που λατρεύει που πηγαίνει στην πεθερά του είναι άλλο. Ξέρεις τι ένταση μπορεί να δημιουργηθεί από αυτό. Ότι με δέντε. Α, μιλάμε. Όχι. Καταλαβαίνω την κυρία Παπά. Όχι, όχι, θα σου εξηγήσω. Και θα γράψουμε ένα βιβλίο καινούργιο γι' αυτό. Όχι αγάπη μου γλυκιά, αλλά εντάξει και πάλι γλυκά, γλυκά. Το πριονίζεις το πράγμα. Αυτό το όνομα μου το πήρε. Ξέρω, έχω καταλάβει πως. Σιγά σιγά τη μάνα σου. Τελειώσαν όλα. Λοιπόν, το πέμπτο. Τα περιτά έξοδα. Μπορεί και να με τρελάνε. Πάλι δεν μιλάμε για σένα, για τα ζευγάρια μιλάμε. Γιατί τα ζευγάρια δεν κάνουν. Ποιος πειράζεται δηλαδή από τους δύο. Αυτό θέλω να με εξηγήσεις. Που έρχεται η γυναίκα στο σπίτι και ο άντρας μπορεί να το κάνει. Το βρήκα αυτό σε ευκαιρία. Ποια είναι ευκαιρία. Πού θα μας χρησιμεύσει αυτό, αγάπη. Ναι, αλλά ήταν ευκαιρία. Ναι, αν έχει κοινό ταμείο, αυτό είναι χάλια. Τώρα, αν πάει και σου φέρνει τίποτα γκάτζετ άσχετα, ας πούμε, που του αρέσουν εκεί. Αν έχει κοινό ταμείο, λέω. Αν έχει. Γιατί ένα ζευγάρι μπορεί να μην κάτι θα φέρει ο ένα, κάτι θα φέρει ο άλλο. Δεν υπάρχει ισορροπία σε αυτό. Σωστό. Σιγά. Αν δεν φέρει κάτι ο ένα και αυτό που εσένα δεν σου αρέσει και τον βλέπει περιττό. Κάτι θα φανεί και σε αυτόν περιττό από αυτά που παίρνει. Ένα ζευγάρι παπούτσια σου τουλάχιστον θα φανεί περιττό. Από τα 3.000 που έχει την τουλάπα. Εδώ ένα ο σύζυγο αυτό ο άγιο άνθρωπο, θα ξαναπώ, με κοιτάει με πολύ νόημα. Κάτι ξέρει. Δεν μιλάει. Τέλος πάντων, το σύζυγο δεν πρέπει να είχαμε εδώ, Ελένη. Λοιπόν, θα συνεχίσω με το έκτο. Το διαδίκτυο. Μπορεί να μην σας πιάνει εσάς και εμάς, γιατί η ηλικία μας είναι. Πολλά ζευγάρια μας το έχουν το πρόβλημα. Αλλά υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Δηλαδή, με το τι, με το ότι μπαίνει πολλές ώρες ή με το τι βλέπει στο διαδίκτυο. Δεν ξέρω αν τον παρακολουθεί και τι βλέπει. Τι αλλά κυρίως με το τι μπαίνει πολλές ώρες. Εσύ ένα Γρηγόρη όλα τα, όλα τα παρακολουθεί. Και τι βλέπει και που μπαίνει και σε ποια μιλάει. Πώς την κόβεις. Δεν είναι καλό, δεν είναι καλό. Παιδιά, μπορεί να κάψει κόσμο τώρα. Μην μπαίνετε πολύ στο διαδίκτυο. Αυτό είναι το θέμα. Πάμε παρακάτω. Η καθαριότητα. Καταστρέψει ζευγάρια και ζευγάρια. Αυτό το καπάκι τη τουαλέτα. Με τη διπλανή μου θα με τώρα. Εγώ με τη διπλανή. Άδικο. Για το καπάκι. Γενικότερα. Ποιο καπάκι. Μόνο για το καπάκι θα μιλήσουμε. Το καπάκι είναι το καπάκι του καπακιού. Όλα τα υπόλοιπα. Κάνουμε ό,τι μπορούμε. Όχι, κάνετε πάρα πολύ λίγα. Μπορείτε και καλύτερα, σας έχω εμπιστοσύνη. Μπορούμε και καλύτερα, αλλά και πού να τα προλάβουμε όλα. Κάνουμε το ένα σωστά, το άλλο, το σεξ, όλα κομπλέ. Όλα κομπλέ. Τώρα δεν μας έλεγες πριν από λίγο ότι εντάξει. Φάσκε και αντιφάσκε. Ένα παράπονο, ένα παράδειγμα έδωσα. Μία σου τόσο. Αλλά για εμάς, για τον κόσμο λέω. Και το τελευταίο. Η έλλειψη διάθεσης για μια έξοδο. Που εσύ πολύ μπορεί να τη θέλεις, εγώ δεν έχω διάθεση. Δεν θα φέρει φθορά. Ναι. Δεν θα φέρει ένταση. Η αλήθεια. Ναι. Αυτό όμως δεν είναι μόνο για τα ζευγάρια. Και δύο φίλες μπορεί ακόμα να τσακωθούν γιατί μία θέλει να βγουν και οι άλλοι όχι. Δεν ξέρω για τις φίλες. Αλλά νομίζω ότι αυτός που πρέπει να υποχωρήσει είναι ο άντρας. Ο λιγότερο κουρασμένος αμέσως στην κακιά κουβέντα. Ο λιγότερο κουρασμένος. Μπράβο. Όταν βλέπεις ότι ο σύντροφός σου είναι πτώμα, δεν θα επιμείνεις να βγεις. Αλλά πάμε. Βλέπεις όμως τι είπες, ο άντρας αμέσως. Δηλαδή είσαι προκατηλημένος. Δεν είμαι, κυρία Μαντά. Έχεις τη μύγα. Έχεις τη μύγα και βιάζεσαι. Δεν είμαι, κυρία Μαντά. Εγώ είμαι πάντα κουρασμένος γιατί γυρνάω κουρασμένος. Άρα. Ενώ η γυναίκα σου είναι ξεκούραστη. Να τον χαιρόμαστε εδώ ξεκούραστη. Αυτό κύριε. Με το πουλάκι. Ενώ η άλλη που έχει φροντίσει το παιδί, σου έχει καθαρίσει το σπίτι, σου έχει μαγειρέψει, είναι ακούραστη. Πάντως είμαστε μέσα. Έλα βρε λίγο. Είμαστε μέσα. Η αλήθεια είναι ότι είναι. Ναι. Ελένη. Τι. Έπεσε μέσα εδώ. Δεν ήταν άσχετα. Δεν ήταν. Όχι. Όχι. Αυτή τη φορά όχι. Δεν τη βλέπω σίγουρη. Δεν τη βλέπω, βλέπω και αμφιβάλλει. Πολύ μορμάντιλο. Ήταν αιτίες που τσακώνονται τα ζευγάρια. Ναι, μωρέ, ήταν, αλλά αυτά δεν είναι ότι και ακούσαμε και κάτι και πάμε ναι, μωρέ, να το προσέξουμε αυτά. Τα ξέρουμε αυτά όλα. Κλισέ, ρε Γρηγόρη. Χαίρετε οι άλλοι που το παρκελεύει. Όχι, εγώ γελάω γιατί άμα δεν πέφτει μέσα, Γρηγόρη άσχετο. Άμα παίζει μέσα, κλεισέ, ρε Γρηγόρη. Κάνω και εμένα, πρέπει να βάλετε σε ένα δρόμο. Αρχίζω και μπερδεύω. Για πες για αυτή που θέλει να πει, τι ήταν. Αυτά που θέλετε σα έχει τώρα, Ελένη, και δεν τα λέτε. Ναι. Α, τώρα που το χοντρένουμε το πράγμα, μπήκε στο αρχείο. Ερωτικών. Το βαραίνει το θέμα, το έχει καταλάβει. Θα το σκληρύνω, ναι, γιατί μου επιτεθήκατε από παντού. Πολύ ωραία, θα υποστεί τι συνέπειε. Εξαρτάται. Δεν είναι σκληρό. Θα το σκληρύνω. Δεν είναι σκληρό. Δεν μιλάτε, βρε. Δεν μιλάτε. Πείτε τα. Δεν θα σα παρεξηγήσουμε. Λένε σε δεν μιλάω. Μα ακούω, ρε Γρηγόρη. Απλά στείνω και τα πράγματα που πέσαν κάτω. Στήστα.
Λοιπόν, του. Τι ωραία. Τι θέλετε λοιπόν εσείς και δεν μας λέτε. Ναι. Το ξέρεις εσύ και μας το λες τώρα. Ναι. Και θέλω να το λέτε πλέον. Να μην το κρύβετε. Μάλιστα. Το πρώτο. Ναι. Να σας κάνουμε ότι είμαστε ένας άγνωστος. Αυτά τα γελία. Δεν μπορεί να να το καταλάβει. Τι λέει. Δηλαδή να μπούμε στο σπίτι. Ότι τα χαλάσει. Πες ότι είναι η κυρία Μαντά. Ναι. Θα μου πει ο άντρας μου μέσα στο σπίτι και θα κάνω ότι δεν το ξέρω. Εννοεί, θα το έχετε συνεννοημένο, θα παίξετε ρόλο. Ναι, ναι ρε παιδί. Γιατί αν δεν το έχετε συνεννοημένο. Γελίο δεν έχω, όμως. Το πολύ πεθαίνεις δηλαδή. Αν δεν το έχετε συνεννοημένο, θα πάρει τον ψυχίατρο κατευθείαν. Ναι, βέβαια, εννοείται. Γιατί άμα πει ο άνθρωπος και πει. Τι κάνετε εσείς εδώ, μα μένω 30 χρόνια. Καλά, ναι, εντάξει. Ας μπει μέσα μια μέρα και να πει ήρθα για τα υδραυλικά. Τι το κάνετε καλέ και θα δούμε μετά. Αν έχει μείνει στο λαψόρι ακόμα. Ναι, ναι, θέλει τον Τάσο το υδραυλικό. Σε πειράξανε για τα ηλεκτρικά θα πει, να κάνει τη διαφορά. Καινούργιο σύριαλ. Ναι, το συνεργιατζής. Το θέλουμε. Το θέλετε. Το θέλουμε. Ωραία, να μπει να κάνει τον άγνωστο. Το δεύτερο, να μας κάνετε τη δασκάλα. Εμείς θα το λυσάξουμε. Εμείς το θέλουμε. Με βλέπεις πως σε βλέπω, έτσι. Ο σύζυγος, ναι. Μαθητούδη, μην πω με ποδιά ακόμα. Να μην το πω. Αφού και δεν μπορώ να εκτεθώ τώρα. Δεν είναι. Ναι. Ναι, μην εκτεθούμε. Κυρία Μαντάρε, γιατί όσο πάει το χειροτερεύει. Αλλά τα είδε χαριτωμένα. Ναι, ευτυχώς. Λοιπόν, δασκάλα. Τρίτο. Τι άλλο να ντυθούμε. Να σας κάνει Κολομπίνα. Κολομπίνα, γι' αυτό. Τρίτο, να της κάνει την Κολομπίνα. Κατά τη διάρκεια. Να σας κάνει συνέχεια κομπλιμέντα. Δεν ξέρω αν το κάνει. Δηλαδή, τι να σου λέει. Καλοδεχούμενα πάντα τα κομπλιμέντα, Δημήτρη. Σε παρακαλώ. Τι όμορφο μαλλί που έχεις. Συνέχεια. Όχι, Δημήτρη, είπα επειδή διαφώνησε. Λέει τι κομπλιμέντα να σου κάνει. Να σου κάνει κομπλιμέντα. Τι ωραίο το σώμα σου. Είναι μέσα στη μέρα ή κατά τη διάρκεια της ερωτικής επαφής. Μάλλον. Θέλει μια γυναίκα στο σεξ. Να το ζητήσει. Άρα, κατά τη διάρκεια της επαφής. Εκείνη την ώρα θέλετε να γίνει μια αποθέωση. Το κοπλιμέντο που κατά τη διάρκεια της επαφής. Άμα αγάπημαι εκεί κατά τη διάρκεια σου κάνω κοπλιμέντα και τα ακούσεις, μάλλον δεν κάνω καλά. Κατά τη διάρκεια της επαφής. Μια χαρά. Και θα συνεχίσω, κύριε Μαντά. Γιατί είσαι αμήλικτος. Να είναι και λιγάκι βίαιος. Να τα. Σαραμπαγκλάνι εδώ πάει. Λιγάκι, όχι. Εγώ τι να πω πια. Σε λίγο θα μιλάμε με τον δικηγόρο μας όλοι. Μπούκωσα. Πολύ, πολύ. Κύριε Μαντά, τώρα ξέρω. Σκέφτεσαι διάφορα πράγματα, δεν μπορείτε να τα πείτε. Δεν τα σκεφτόμαστε όλοι, νομίζει. Να προσέχεις όταν κλείσουν οι κάμερες μόνο, ναι. Ελένη, κινδυνεύω. Λοιπόν, το επόμενο. Μάτω. Να ασχοληθεί περισσότερο μαζί σας. Ενώ τόση ώρα στη επαφή ήταν με το κομμωδίνο. Ναι, μεγάλο γράμμα. Ναι. Μέσα στο σιρτάρι μίλα. Δεν υπάρχει τέλειο, είσαι λοιπόν, τέλειο, τέλειο. Ξέρω, Κατερινάκη μου, θέλεις περισσότερο, αλλά δεν το λες. Ξέρω. Σωστά. Εμείς είμαστε μουγκές όλες, τα μένε, δεν λέμε τίποτα. Τρέπεσαι να τα πεις, μωρέ Κατερίνα! Με την Κατερίνα μιλάμε πάντα, δεν έχουμε αλλάξει θέμα. Εγώ να δεις, εγώ. Κατερίνα έχει δίκιο ο Γρηγόρης αυτό όμως. Ότι πολλές γυναίκες θέλουν να ασχοληθεί περισσότερο ο σύντροφός τους μαζί τους και δεν θα το πούν. Δεν είναι κάτι που το λες. Εσύ μας είσαι πιο μικρός, το καταλαβαίνεις. Τι να καταλάβω, αγάπη, είμαι με κάποιον με την κοπέλα μου τόσο καιρό. Ναι, δηλαδή ναι. Θα κολώσει να μου πει, θέλω ναι. Να μου. Τι. Ναι, 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 δεν θα το ζητήσει. Έτσι τώρα λέω. Να το, θέλω να ασχοληθώ περισσότερο. Μην το πει, πάει να φύγω. Κάλα το παιδί από τον ήλιο, εγώ αυτό ξέρω. Έτσι. Αυτό. Περιμένει να το καταλάβει μόνο σου. Γι' αυτό θα κάνει όλα. Μα τι θε και σου και το ανοίγει στι πηγέ. Εσύ να είσαι έτοιμη πάντω να βουτήξει τα γέλια για να το κλείσει το στόμα. Κάποια στιγμή θα το πετάξει. Εγώ τι κάνω. Δεν θα πω, μην φοβάσαι. Την τσιγκλέρα, θα κάνω τον πι. Ακόμα δεν έχει την αυτή ότι εδώ είναι εκπομπή. Σε χνιέσαι, σε βλέπω εγώ. Κάτσε εδώ. Που είμαστε έξω και λέμε τα δικά μας. Πάρε εδώ το μολύβι και ζωγράφισμα. Θα ψηφίσεις. Να τι γίνεται εκεί. Κατερίνα. Σταμάτα να τον αναστατώνει, σε παρακαλώ. Κύρια Μαντά, μια δουλειά εκεί στο ψυχογειό. Έχουμε πει τα ύστερα του κόσμου. Το φέρα το κυρία Μαντά σα μάρα. Το κυρία Μαντά. Να φύγω, γύρισε, νόμιζε πω ήμουν η Αντωνία. Φοβήθηκα κάτι. Έχει κι άλλο. Τι πάθαμε λοιπόν. Το επόμενο. Να σας τραβήξει τα μαλλιά. Δεν υπάρχει. Δείξε μου σε αυτήν που έχει πολλά μαλλιά. Ναι, και δεν έχω τρέσα, μη σμήνει ο χέρι. Έχουμε μαλλί και έχουμε και θέμα με το μαλλί. Έλα, έλα. Αυτό. Αλήθεια θα πει τώρα. Με πόνεσες. Με πόνεσες. Σήμερα. Λοιπόν, δεν ήταν κακό κάτι. Καλά σε αντιμετώπισε για Ηλιάνα. Δεν σου έχω σε καμία. Ο Σόφιλε. Περίμενα να της φύγει λίγο το χέρι. Γιατί το έκανα με τέτοια. Για δοκίμασες την Κατερίνα. Ελεύθερα. Πού θέλετε να πάω.
Ωραία, να δω το, το πόσο θα το κάνει. Με πάρει καμιά ξόφαλτσι μόνο, ναι. Κάνει το ίδιο. Βγει τα μαλλιά του, έλα γρήγορα. Συγγνώμη, το σκάλπ θέλει να μα πάρει διάφορα. Όχι, έλα, παρακεί δεν κρίνει εξακατό. Ερωτικά υποτίθεται. Μην δίνει τέτοια παραδείγματα. Εμένα δεν μου αρέσει. Θέλω να ζητήσω να συγγνώμη και να πω ότι πρέπει να συμβαίνουν και άλλα πράγματα. Αλλιώ θα φάει μπουνίδι αν μου τραβήξει. Κυρία Μαντά. Γιατί πάντα κρατάμε του τύπου. Λένα μου, λένε. Εννοείται. Θα συμβούν και άλλα πράγματα να μην βογγίξω καθόλου. Τώρα έτσι ο ξαφνικό θα πάω γροθιά. Μην το έχει για σιγουράκι. Εντάξει, κάποια να μην. Οι περισσότερες. Εντάξει. Το έχουμε. Όχι, θα αντιδράσει άσχημα. Να, άμα κάποια δεν το θέλει, με το που θα βάλει λίγη ένταση. Ο Γρηγό δεν πήρε. Κάνει μια στο χέρι έτσι, άσε. Να. Θα γρύψει. Ναι, ναι. Παιδιά, με ρωτήστε πρώτα. Ρωτιούνται αυτά τα πράγματα, καλή μου. Το κάνε, ωραία. Σε που κάνει εδώ μέσα βγαίνουν. Το βγάζω εδώ και πάω ήρεμη. Ωραίο τρόπο. Λοιπόν, το επόμενο. Έχει κι άλλο, μα δεν θα πατήσει. Να μιλήσει και λίγο βρώμικα ο σύζυγος, ο σύντροφος. Ευέβαια. Μπράβο, Αντωνία. Το κοινό ευέβαια. Λίγο, μη φανταστείτε. Αντωνία, πάντα. Ανάλογα. Δεν λέω κάθε μέρα, εννοώ σε όλες τις σχέσεις. Δηλαδή, όλοι οι άντρες δεν είναι ίδιοι. Ναι, αλλά μπορεί... μπορεί να τους πηγαίνει και λίγο. Καταρχήν, όχι όλες τις φορές το σεξ. Καλά, μία πιο ρομαντικά, την άλλη πιο και εκτός σεξ. Και όπως κάθε... είναι ωραίο που και που και το μαλλί, το τράβηγμα. Να το. Και όπως κάθε, στείλτε και στο Ελένη 3 την άποψή σας. Γιατί έχετε μέλη από εκεί. Τι βλέπεις, το έχει φόντο. Να το, το κορίτσι. Λοιπόν. Και για να ολοκληρώσω. Για ολοκλήρωση. Για γιατί ήταν και αυτό που κυρίως θέλετε από εμάς. Ναι, θα βαρέσει και τα και παρά τα 31 χρόνια δεν το έχετε ζητήσει ποτέ, κυρία Μαντά. Να τα που τα ξέρει κιόλας αυτό με τα ράφια. Αυτό που τον έχω στην κρεβατοκάμερα θα με τρελάνει. Είναι για πέτς. Να σας κάνει ένα στριπτίζ. Χριστός και η Παναγία. Και εγώ θα βαρέσω. Μα είσαι με τα καλά σου. Μετά θα με πιάσει νευρικό γέλιο και δεν θα ξεμπερδεύουμε με τίποτα. Αυτό καλά λέει και η συγγραφέα. Θα με πιάσει νευρικό γέλιο και δεν θα ξεμπερδεύουμε με τίποτα. Κάντε το εικόνα όμως. Αυτό προσπαθώ και κρατιέμαι γιατί μου τα κρύβει και το μάτι. Που έχετε παραγνωριστεί μετά από 30 χρόνια. Αλλά ίσως στην πρώτη τριετία. Στην πρώτη τριετία. Αν είχε μια μέρα έμπνευση, γιατί θα σε χάλαγε γι' αυτό. Άμα το έκανε ωραία. Στην πρώτη τριετία. Και με ωραία μουσική. Είναι κάμερες, δεν μπορώ. Είναι... Και κυρία Μαντέλα. Γι' αυτό ανησυχούμε, μην το πετάξει καμιά ώρα, αλλά και εμείς όλοι κινδυνεύουμε. Μαζέψτε το, μαζέψτε το. Είναι έρευνες, αλλεργική αντίδραση. Πώς περάσατε, κυρία Μαντά, ωραία. Πολύ ωραία. Η Λένα Μαντά πάει καναπέ και σε λίγο επιστρέφουμε τα 5 της κλειδιά που μόλις κυκλοφόρησαν από τις εκδόσεις Ψυχογιό. Εγώ όμως, λίγο πριν πάω στις διαφημίσεις, αφενός θα βγάλω γραμμή για να δώσω τα υπέροχα δώρα της εταιρείας Procter & Gamble, όλα αυτά μαζί σε ένα πακέτο δώρου για τις μανούλες μας που γιορτάζουν αυτή την Κυριακή, μην μου τις ξεχάσετε. Και θέλω μια γραμμούλα οπωσδήποτε. Και πάω να δώσω στην πρώτη από τις τρεις που στο Twitter έχουν κάνει retweet σε αυτήν εδώ τη φωτογραφία. Εντάξει. Και θα αφήσω για αργότερα. Λοιπόν, μέχρι να βρείτε εσείς τη γραμμή, πάω εγώ εδώ και λέω ότι μέχρι στιγμής 6.197 άτομα τα θέλουν. Μπράβο σας. Τα θέλουν και έχουν Twitter. Κάποιοι μπορεί να μην έχουν Twitter και να τα θέλουν και να κλαίνε τώρα από το σπίτι. Αλλά τι να κάνω κι εγώ, κάτι δεν στοιχίζει τίποτα. Πάμε λοιπόν, ανοίγω και λέω. Η πρώτη φίλη από το Twitter, και σε λίγο θα συνεχίσω με τις άλλες δύο, είναι η Στέλλα Μιστενιώτη. Πού λέει ότι είναι, δεν λέει. Λέει μόνο γκρις. Δεν πειράζει. Πάντως έχει φωτογραφία από δύο παιδάκια. Μ' αρέσει και της τα δίνω τα προϊόντα με πολύ πολύ χαρά. Και πάμε τώρα, συνεχίστε να κάνετε retweet. Άλλοι δύο θα κληρωθούν αργότερα. Πάμε τώρα και στη γραμμή μας. Καλησπέρα σας. Γεια σου, Ελένη. Γεια σου και σένα. Ποια είσαι? Είμαι η Έφη από Ζωγράφου. Η Έφη από Ζωγράφου. Εφουλά μου γλυκιά, παιδάκια έχουμε? Έχω δύο μεγάλες κόρες. Μπράβο να σου ζήσουν. Η Procter & Gamble σου στέλνει δώρο με πολύ πολύ αγάπη γιατί γιορτάζει όλες τις μανούλες του κόσμου. Φιλάκια πολλά. Λοιπόν, θα περάσω διαφημιστικά μηνυματάκια. Πάω από την άλλη πλευρά, παίρνω τα 5 μου κλειδιά. Ίσως να είμαι και από τις πρώτες που το παίρνουν. Παίρνω και τη φίλη μου πια, γιατί έχουμε κάνει τόσες κουβέντες μαζί που πια δεν ξέρω. Δηλαδή, είναι σαν να τα λέμε κάθε μέρα. Και φεύγω. Εσείς μένετε. Διαφημιζόμαστε και επιστρέφουμε.